Όλοι πιθανώς να έχετε ακούσει για την ικανότητα του εγκεφάλου να μεταβάλλεται ανάλογα με την εμπειρία. Η ικανότητα αυτή ονομάζεται νευροπλαστικότητα και είναι μία από τις πιο sexy ιδέες της νευροεπιστήμης. Έχουμε ακούσει πραγματικά τα πάντα, ότι μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου, μπορείς να θεραπεύσεις ασθένειες, μπορείς ακόμα και να ξεπεράσεις ψυχικά τραύματα με την νευροπλαστικότητα. Πολλές φορές όμως αναπαράγονται πολλοί μύθοι ή λανθασμένες αντιλήψεις γύρω από αυτήν την ιδιότητα του εγκεφάλου. Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί τι ακριβώς λέει η επιστήμη για την νευροπλαστικότητα, αλλά και πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε για να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Είμαι ο Αχιλλέας Κόκκινος, είμαι μεταπτυχιακός φοιτής γνωσιακής επιστήμης και βλέπετε Noetic Method. Ας φανταστούμε το νευρικό μας σύστημα σαν ένα οδικό δίκτυο. Έχει πολλούς μικρούς δρόμους με μικρή κυκλοφορία, αλλά και πολλές λεωφόρους με μεγαλύτερη κυκλοφορία. Ανάλογα με την κίνηση στην κάθε διαδρομή, οι αρχές μπορεί να αποφασίσουν να μεγαλώσουν ή να μικρύνουν κάποιους δρόμους. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στον εγκέφαλό μας. Οι νευρώνες, που είναι τα κύτταρα στον εγκέφαλό μας που μεταφέρουν πληροφορίες, ενώνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν μονοπάτια τα οποία αντιστοιχούν σε σκέψεις, σε συναισθήματα και σε συμπεριφορά. Όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε αυτά τα μονοπάτια, τόσο πιο ισχυρά γίνονται και την επόμενη φορά ενεργοποιούνται πιο εύκολα. Αυτή είναι η βιολογική βάση της μάθησης. Οτιδήποτε καινούριο μαθαίνουμε αντικατοπτρίζεται σε αλλαγές στις συνδέσεις μέσα στον εγκέφαλό μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε στην πράξη για να ενισχύσουμε αυτή την ικανότητα του εγκεφάλου? Πάμε να δούμε μαζί. Το να μαθαίνουμε νέα πράγματα αλλάζει τον εγκέφαλό μας. Μία σειρά μελετών του Πανεπιστημίου UCL μελέτησε τους εγκεφάλους ταξιτζίδων στο Λονδίνο. Πριν παραξενευτείτε με την επιλογή, είχαν λόγο που επέλεξαν συγκεκριμένα ταξιτζίδες. Για να γίνεις ταξιτζής στο Λονδίνο, πρέπει να περάσεις μια εξαντλητική εκπαίδευση τουλάχιστον 2 χρόνων, όπου απομνημονεύεις πάνω από 20.000 δρόμους και χιλιάδες αξιοθέατα και σημεία ενδιαφέροντος σε ολόκληρη την πόλη. Στην πιάτσα, no pun intended, η εκπαίδευση αυτή ονομάζεται the knowledge, η γνώση. Μόλις τελειώσει αυτή η περίοδος εκπαίδευσης, ο επίδοξος ταξιτζής δίνει εξετάσεις και αν τα καταφέρει, παίρνει την άδεια άσκηση του επαγγέλματος. Αυτό που έδειξαν οι συγκεκριμένες έρευνες ήταν ότι ο υπόκαμπος, που είναι ένα σημείο του εγκεφάλου που σχετίζεται με την πλοήγηση στο χώρο και τη μνήμη, ήταν πιο ανεπτυγμένος στους ταξιτζίδες από ό,τι στην ομάδα ελέγχου. Μάλιστα, αυτή η διαφορά συσχετίστηκε με το χρόνο άσκηση του επαγγέλματος. Όσο περισσότερο καιρό δούλευες ως ταξιτζής και έπρεπε να μαθαίνεις και να χρησιμοποιείς τις γνώσεις σου για δρόμους και αξιοθέατα, τόσο πιο μεγάλος γινόταν ο υπόκαμπός. Τι σημαίνει όμως αυτό? Ότι όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνουμε μαθαίνοντας νέα πράγματα ή εξασκώντας συγκεκριμένες δεξιότητες, τόσο περισσότερο αναπτύσσουμε τις εγκεφαλικές περιοχές που συνδέονται με αυτά. Άμα δεν ήσασταν σίγουροι ότι πρέπει να σηκωθείτε και να πάτε για τρέξιμο σήμερα, αυτές οι μελέτες θα σας δώσουν έναν ακόμη λόγο. Ξέρουμε ότι η σωματική άσκηση είναι πολύ σημαντική για τη λειτουργία του καρδιακιακού συστήματος, αλλά και για την ψυχική μας υγεία. Φαίνεται όμως να επηρεάζουν σημαντικά και την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Αυτό γιατί όσο βελτιώνεται η κυκλοφορία του αίματος λόγω της άσκησης, τόσο πιο εύκολα μεταφέρονται θρεπτικές ουσίες στον εγκέφαλο που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στη συντήρηση των νευρώνων. Ποιο είδος σωματικής άσκησης πρέπει να προτιμούμε όμως? Έρευνες έχουν δείξει ότι τόσο η αερόβια άσκηση όσο και τα βάρη βελτιώνουν τους δείκτες νευροπλαστικότητας. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι ασκήσεις που συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της διαδικασίας της πλαστικότητας είναι αυτές που περιλαμβάνουν ισορροπία και ιδιοδεκτικότητα. Δηλαδή την ικανότητα του να αντιλαμβανόμαστε πού βρίσκονται και πώς κινούνται τα μέρη του σώματός μας στο χώρο. Προσωπικά αυτό που κάνω εγώ είναι ότι έχω εντάξει τέτοιες ασκήσεις μέσω του Brazilian Jiu-Jitsu, αλλά μπορείτε να καταφέρετε το ίδιο με διάφορα αθλήματα, πολεμικές τέχνες ή και χορό. Ουσιαστικά, αυτός ο τρόπος εγκύμνασης αναπτύσσει περιοχές στο εγκεφάλου όπως το βρεγματικό και τον κροταφικό λοφό, που σχετίζονται με την ισορροπία και την αντίληψη του χώρου, αλλά πολλές από αυτές τις περιοχές συμμετέχουν και σε ανώτερες νοητικές λειτουργίες, όπως τη μνήμη και τη μάθηση, και άρα αναπτύσσοντάς τες, αποκομίζουμε ευρύτερα ωφέλη. Ένα πράγμα που νιώθω συχνά όταν προσπαθώ να μάθω κάτι καινούριο, είτε αυτό είναι μια δεξιότητα, είτε μια νέα γλώσσα, είτε απλά πληροφορίες για κάτι, είναι μια αίσθηση δυσφορίας ότι αυτό που έχω θέσει ως στόχο είναι πολύ πιο δύσκολο από τις ικανότητές μου. Μπορεί να το έχετε νιώσει κι εσείς αυτό, είναι ένα πολύ κοινό αίσθημα και πολλές φορές μας κάνει να ξενερώνουμε και να παρατάμε αυτό που ξεκινάμε. Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει αν δούμε με άλλη ματιά αυτή τη δυσφορία. Αντί να το βλέπουμε ως ένα σημάδι ότι έχουμε πέσει στα πολύ βαθιά, μπορούμε να το δούμε ως μια ένδειξη ότι μαθαίνουμε. Μια πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στη μάθηση. Σε αυτή την έρευνα πήραν ομάδες ανθρώπων που κάνουν improv, δηλαδή αυτοσχεδιαστικό θέατρο. Και όσες ή όσοι έχετε κάνει τέτοια μαθήματα, ξέρετε
ότι μπορεί να σε φέρουν σε αρκετά αμήχανη θέση κάποιες φορές, γιατί πρέπει να σκεφτείς κάτι έξυπνο ή αστείο να πεις εκείνη τη στιγμή. Η μία ομάδα σε αυτό το πείραμα είχε οδηγία από τους ερευνητές να σπαστεί αυτό το αίσθημα δυσφορίας και αυτή την αμηχανία, και τα αποτελέσματα του πειράματος έδειξαν ότι αυτή ήταν η ομάδα που είχε τον πιο ενεργό ρόλο στη μάθησή της, αλλά και το μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης από όλη την εμπειρία. Άρα, την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε κάτι καινούριο και θα αισθανθείτε δυσφορία με τη δυσκολία του πράγματος, να ξέρετε ότι τότε κάνετε πραγματική πρόοδο, γιατί σε αυτές τις περιστάσεις είναι που αναπτύσσεται πραγματικά ο εγκέφαλός μας. Η μάθηση ξένων γλωσσών μπορεί να αυξήσει την ευρωπλαστικότητα. Μια σειρά μελετών από την περασμένη δεκαετία έδειξε ότι το να μαθαίνουμε νέες γλώσσες αυξάνει τη θεά ουσία και προστατεύει τους νευράξονες σε ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου που αφορούν την έκφραση της γλώσσας. Ορισμένες από αυτές τις περιοχές αφορούν και το γνωσιακό έλεγχο, δηλαδή την ικανότητά μας να καταπιέζουμε μια επιθυμία προς όφελος κάποιου σκοπού, όπως για παράδειγμα όταν αντιστεκόμαστε σε ένα γλυκό γιατί κάνουμε δίαιτα. Έτσι, το να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας τη μάθηση νέου λεξιλογίου από ξένες γλώσσες ή ακόμα και στη μητρική μας γλώσσα μπορεί να ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό τον εγκέφαλό μας. Αυτή ήταν μια λίστα με μερικά tip που εφαρμόζω εγώ και υποστηρίζονται από επιστημονικά δεδομένα, αλλά σίγουρα δεν είναι εξαντλητική. Τώρα, η ικανότητα του εγκεφάλου μας να μεταβάλει τη δομή και τη λειτουργία του ανάλογα με το περιβάλλον και την εμπειρία μας είναι μια από τις πιο φανταστικές ιδιότητές του και ένας λόγος που θεωρούμε τον εγκέφαλο ως το πιο σύνθετο αντικείμενο στο σύμπαν. Φυσικά, αυτή η ικανότητα μπορεί τόσο να μας ωφελήσει όσο και να μας βλάψει, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του εθισμού ή μετά από ένα ψυχολογικό τραύμα. Αλλά γνωρίζοντας πώς λειτουργεί η νευροπλαστικότητα και πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε, μπορούμε να πάρουμε πιο ενημερωμένες αποφάσεις στη ζωή μας και να χτίσουμε συνήθειες που μας ωφελούν. Κάντε like και subscribe, αλλά και follow στα υπόλοιπα social media για περισσότερα. Θα σας δώσω το επόμενο.